Τον πρώτο καλεσμένο τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή. Ήταν πάντα στο πλευρό των αθλητών του. Αυτή τη φορά του ζήτησε να έρθει μόνος του, να μιλήσουμε μόνο για αυτόν. Ο Γιώργος Βαρβεράκης είναι ομοσπονδιακός προπονητής ποδηλασίας. Είναι από τους πρώτους προπονητές που ασχολήθηκαν με πάθος με τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία. Καταλαβαίνω ότι έχει επιλέξει πολύ συνειδητά το δρόμο του. Γνωρίστε τον και θα καταλάβετε ακριβώς τι νιώθω και τι σκέφτομαι για τον Γιώργο. Σκέφτομαι συνεχώς ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσε να σου ξεκλειδώσει πράγματα. Και έλεγα, ωραία, τι να το ρωτήσω για τα μετάλλια, για τα τελευταία μετάλλια, για τα πρώτα τελευταία μετάλλια. Θυμάσαι πόσα μετάλλια, πόσες πρωτιές ή δεύτερες ή τρίτες θέσεις, πόσα ρεκόρ έχεις σπάσει εσύ μαζί με τους αθλητές σου, γιατί εγώ το κάνω ένα προπονητής και αθλητές. Νομίζω πως δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα μετρήσω. Θυμάμαι όμως σε καθένα από αυτά τα συναισθήματα που μου άφησε. Σε όλα, γιατί είναι πάρα πολλά, Γιώργο. Είναι πολλές οι συμμετοχές, οι διοργανώσεις, τα events, τα αθλητικά. Είναι κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή. Και αυτό είναι που έχει και τη μεγαλύτερη χαρά και τη μαγεία. Ότι όσο μεγάλη να είναι η διοργάνωση ή μικρή, έχει να σου δώσει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ένα συνέστημα, μια κίνηση, ένα καινούριο παιδί. Και αυτό το κάνει πάντα ενδιαφέρον. Θέλω να θυμηθείς τη στιγμή, αφού αγαπάς να θυμάσαι στιγμές και συναισθήματα, που αποφάσισες ότι θα ασχοληθείς με αθλητές με κινητικά προβλήματα, μάλλον και με αθλητές με κινητικά προβλήματα. Θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση ζωής. Ήταν πάρα πολλά χρόνια πίσω, στη φοιτητική μου ζωή, ναι, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια προπτυχιακή εργασία στο κομμάτι των ατόμων με αναπηρία. Ήταν κάτι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή μου ήταν εντελώς άγνωστο. Όμως, σαν να ξεκλείδωσε κάτι μέσα μου. Ακούμπησε μια χορδή, Ακριβώς. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το να δημιουργήσεις, να φτιάξεις, να ξεφύγεις, να ξεπεράσεις κάποια ταμπού, κάποια δεδομένα, κάποιες δυσκολίες και να κάνεις τα πράγματα πιο απλά και πιο καθημερινά καταρχήν. Και μετά, πάνω σε αυτό, να αρχίσεις να χτίζεις την προσωπική σου φιλοσοφία και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτό είναι πόσα χρόνια πίσω? 25. Πριν από 25 χρόνια, και αν κάνω λάθος να με διορθώσεις, δεν ήταν τόσο διαδεδομένη σαν εικόνα, σαν πρακτική, σαν πραγματικότητα οι άνθρωποι με αναπηρία στον αθλητισμό. Πρέπει να ήταν ελάχιστοι τότε όσοι ασχολούνταν και κυρίως στο εξωτερικό, έχω την εντύπωση. Πραγματικά. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω σε αυτά τα πρώτα μου βήματα στον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με σήμερα. Να. Τα παιδιά λίγα, οι αθλητές λίγοι, το επίπεδο αρκετά πιο χαμηλό, σε νηπιακή βρεφική ηλικία θα έλεγα ακόμα, αρχίζαμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Σιγά σιγά εξελιχθήκαμε όμως και φτάσαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα, που θεωρώ ότι είναι άλματα προόδου έχουμε κάνει αυτές τις δύο δεκαετίες. Να σου το πω, ότι είμαστε ευλογημένοι που σε έχουμε. Έχεις δημιουργήσει μία κυψέλη αθλητών εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ένα φυτώριο, πώς το λέτε εσείς στο χώρο του αθλητισμού. Εγώ το βλέπω σαν κυψέλη. Έχεις αγκαλιάσει πάρα πολλούς αθλητές και τους έχεις δώσει την ευκαιρία να βρουν τη δύναμη μέσα τους, εκεί το εντοπίζω, και να ακολουθήσουν και να έχουν και μία σωστή τεχνική υποστήριξη για να βγάλουν όλη αυτή τη δύναμη από μέσα τους. Αυτό είναι για μας, είναι θησαυρός. Θα έλεγα ακριβώς το ίδιο και το έχω πει πάρα πολλές φορές σε κάθε ευκαιρία. Αυτή η δύναμη που με ώθησε να ασχοληθώ τότε, πριν από 25 χρόνια με αυτό το χώρο, με κάνει να αισθάνομαι σήμερα πραγματικά ευλογημένος. Γιατί? Κέρδισα πάρα πολλά. Κέρδισα ανθρώπους, φίλους, εμπειρίες, μαθήματα ζωής, μαθήματα καθημερινότητας. Εκπαιδεύτηκα από τα λάθη μου και τις λάθος επιλογές που κάναμε. Έμαθα πάρα πολλά και διδάχτηκα πάρα πολλά από κάθε αθλητή με τον οποίο ασχολήθηκα. Και θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό με έχει βοηθήσει σαν άνθρωπο κυρίως. Και μετά και σαν προπονητή. Διαβάζω στα ρεπορτάζ των αθλητικών
των αθλητικογράφων που ξέρουν πολύ καλύτερα να ερμηνεύουν πράγματα, ότι είσαι ένας προπονητής ο οποίος έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον άλλων προπονητών από την υπόλοιπη Ελλάδα και από το εξωτερικό. Βλέπουν ότι ο τρόπος που εσύ δουλεύεις φέρνει αποτελέσματα και εκτός των αποτελεσμάτων είναι, ακολουθεί έτσι μία διαδικασία, μία διαδρομή που έχει πολλά θετικά στοιχεία και σε προσεγγίζουν να ανταλλάξετε προφανώς πληροφορία, γνώση, όλο αυτό. Εσύ αισθάνεσαι ότι όλο αυτό το έχτισες μαζί με τους αθλητές σου? Εννοείται. Δεν θα ήμουν απολύτως τίποτα αν δεν είχα όλους αυτούς τους αθλητές μαζί μου. Ναι. Απολύτως. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει πράγματα μόνος του, νομίζω ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Με τη συνεργασία, με την καλή συνεργασία των αθλητών, των παραγόντων, των σωματείων, των συναδέλφων με τους οποίους θα ανταλλάξεις κάποιες απόψεις, αρχίζεις να διαμορφώνεις τη φιλοσοφία σου και να κάνεις σωστά πράγματα. Μόνος σου, θεωρώ, όσο και να διαβάσεις, όσο και να μελετήσεις, όσο και να προσπαθήσεις, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Για οποιοδήποτε κομμάτι και αν μιλάμε. Ακριβώς. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ να γκρινιάζεις. Είναι οι συνθήκες όλες ευνοϊκές? Οι συνθήκες είναι πάντα δύσκολες. Γκρινιάζω... Εδώ είναι που με έχει βοηθήσει ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία. Δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία τι θα γινότανε αν. Τι θα γινότανε αν ήμουν στην Αμερική, αν ήμουν στην Αγγλία, αν ήμουν σε μια προηγμένη χώρα, αν υπήρχαν τα κονδύλια. Τι έχουμε σήμερα? Mm-hmm. Αυτό έχουμε σήμερα. Με αυτό θα δουλέψουμε, με αυτό θα χτίσουμε, πάνω σε αυτό θα δημιουργήσουμε. Όπως ακριβώς ένας αθλητής μου, ο οποίος είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα, αυτή τη στιγμή, δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθεί πού ήμουν, τι έκανα και ποιος ήμουν. Με αυτά που έχω σήμερα, τι μπορώ να φτιάξω και τι μπορώ να δημιουργήσω. Και νομίζω ότι μετά παίρνει όθηση για να φτιάξει μια πορεία πραγματικά πολύ ωραία. Γιατί αναφέρεσαι σε πολύ πραγματικά πράγματα, σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Ακριβώς. Ούτε θεωρίες, ούτε υπεραισιοδοξία. Οι αθλητές σου, υπάρχουν στιγμές που σε προσγειώνουν πολύ άσχημα? Καθημερινά. Για ποιους λόγους μπορεί να συμβεί δηλαδή αυτό? Κοιτάξτε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Κάνουμε όνειρα, κάνουμε σχέδια, βλέπουμε τις αντικειμενικές δυσκολίες και είναι πολλές φορές που γυρνάς στο σπίτι και προβληματίζεσαι, σήμερα αυτό που κάναμε δεν βγήκε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, πώς να βρούμε άλλη λύση, και μία και δύο και τρεις και τέσσερις και ατελείωτες ώρες και ημέρες σκέψεις, προβληματισμού, ανασύνταξης, για να βρεις το καλύτερο δυνατό. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν δουλεύεις με ωράριο προφανώς. Δυστυχώς. Αυτό διαχέεται σε όλη σου την καθημερινότητα, ζωή. Ναι, ναι. Όπως λέει και η σύζυγός μου, αν θα μπορούσε η ημέρα να έχει 30 ώρες, νομίζω ότι θα δούλευες 29,5. Η σύζυγος και οι άνθρωποι γύρω σου πώς διαχειρίζουν το γεγονός ότι είσαι ένας άνθρωπος που περνάς πάρα πολλές ώρες στις προπονήσεις, λείπεις πάρα πολύ συχνά σε αποστολές, σε ταξίδια? Δεν θα ήμουν, όπως χωρίς τους αθλητές, δεν θα ήμουν ο προπονητής που είμαι σήμερα. Χωρίς την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, δεν θα ήμουν τίποτα απολύτως από ό,τι είμαι σήμερα. Εγώ συγκινήθηκα τώρα με αυτό. Δεν ξέρω η σύζυγος τι λέει. Και αν τις το λες, τις το λες. Προσπαθώ να τις το λέω και να τις το δείχνω, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε κάθε στιγμή, σε κάθε επιλογή, σε κάθε προσπάθεια, είναι ο βράχος που θα στηρίξω τις πλάτες μου για να πάρω όθηση και να ξεκινήσω κάτι. Και αυτό αισθάνομαι και τυχερός και ευλογημένος και χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω πολλά πράγματα. Και σαφώς κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Είμαστε στο ίδιο χώρο, στο ίδιο επάγγελμα. Οπότε καταλαβαίνόμαστε και οι βαθύτεροι προβληματισμοί μου, και συναισθηματικοί και προπονητικοί, είναι ο άνθρωπος με τους οποίους θα τους μοιραστώ και πραγματικά θα είμαι σίγουρος μετά ότι βαδίζω σωστό δρόμο. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι που, τα ζευγάρια που δουλεύουν μαζί, πολλές φορές θα πούν ως πρώτη αντίδραση ότι είναι δύσκολο. Αλλά ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στην περίπτωση τη δική σας
Είναι η ευκολία του πράγματος είναι ότι είσαστε μαζί, στον ίδιο χώρο, ότι δουλεύετε μαζί πράγματα. Ακριβώς. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε σε πολλά πράγματα διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετική προσέγγιση. Όμως αυτό είναι και το ζητούμενο της συνεργασίας, ότι ο ένας μπορεί να συμπληρώσει αυτό που δεν κάνει ο άλλος. Θες την αυστηρότητα, θες την προσέγγιση, θες το ωράριο, θες τον τρόπο που θα μιλήσει, θες μια δεύτερη οπτική γωνία των πραγμάτων. Όλο αυτό βοηθάει στο να γίνει πιο ολοκληρωμένο. Κουράζεσαι? Αρκετά. Κουράζομαι αρκετά σωματικά, αλλά νομίζω ότι η μόνη κούραση που τελικά καταγράφεται είναι η ψυχολογική, το στρες, το άγχος. Όταν όμως μετά από ένα μεγάλο αγώνα δεις ένα χαμόγελο, τελειώνουν όλα. Ποιανού πρέπει να είναι αυτό το χαμόγελο για να σε αποφορτήσει και να σε λυτρώσει από όλη την κούραση? Θα σας πω, έχω αισθανθεί άλλος άνθρωπος όταν μιλήσω με τον πρόεδρο του σωματείου και τον δω να χαμογελάει ότι μπράβο, καλά πάμε. Έχω νιώσει πανευτυχής όταν δω μια μητέρα να δακρύζει και να αγκαλιάζει το παιδί της. Έχω αισθανθεί περήφανος όταν ακούω τον εθνικό ύμνο. Είναι στιγμές όταν βλέπεις ένα αθλητή να σκύβει το κεφάλι, να παίρνει μια βαθιά ανάσα ότι το κάναμε κι αυτό. Όλα αυτά είναι κομμάτια συναισθηματικά που σου δίνουν πραγματικά τεράστια δύναμη. Και σου παίρνουν, μπορώ να πω πολύ συχνά. Δημοσίως, στους αγώνες, δηλαδή, θα δούμε το Βαρβαράκι. Δεν ξέρω αν το κρύβω ή αν μπορώ να το κρύψω πολύ συχνά. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ το 2015 που πήραμε το πρώτο μετάλλιό μας σε παγκόσμιο κύπελο, τη στιγμή του Βάθρου. Ναι. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ όταν φορέσαμε τη φανέλα του κυπελούχου κόσμου στη Νότια Αφρική. Δεν μπορώ να θυμηθώ τη στιγμή που με τον Μανώλη τον Στεφανουδάκη μπαίναμε στο στάδιο και του Λονδίνου και στο Ρίο για να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Στιγμές οι οποίες σου χαράζουν τη ζωή σαν άνθρωπος. Εκεί τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Θα σου κάνω μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται σε πολλά επίπεδα και σε βάθος με αυτό που αγαπάνε πολύ. Αν ερχόταν ένα παιδάκι 3 χρονών και σε ρωτούσε τι δουλειά κάνεις, τι θα του έλεγες? Είμαι προπονητής. Αυτό. Δεν θα εξειδίκευες, δεν θα έδινες όλες τις πτυχές, πρέπει να ανοίξεις τη βεντάλια, είναι και μεγάλη. Είναι πάρα πολύ. Είμαι αυτός που θα δείξει το δρόμο στο να πετύχει ένα παιδί, ένας άνθρωπος, ό,τι καλύτερο μπορεί. Όπως λέω συχνά τη ρίση του Καζαντζάκη, να φτάσεις όπου δεν μπορείς. Είναι πολύ σημαντικό το να προσπαθήσεις για το αδύνατο, χωρίς να χρησιμοποιήσεις ποτέ αυτή τη λέξη, ότι αυτό είναι αδύνατο. Και νομίζω ότι η προσπάθεια και το αποτέλεσμα σίγουρα έχει μια αξία, αλλά η πορεία σου για το στόχο είναι αυτή που θα την κάνει τόσο σημαντική και θα σου δώσει πολλές χαρές και λύπες, αλλά κυρίως μαθήματα. Όρια ο άνθρωπος έχει, φυσικά όρια. Η αντοχή του, η ψυχική, η σωματική, έχει ένα τέλος? Νομίζω ότι δεν έχει. Δεν έχει, σαφώς τα σωματικά, τα όρια μιας επίδοσης είναι πεπερασμένα. Όμως η εξέλιξη είναι όπως την αγάπη, απεριόριστη. Και όσο επενδύεις πάνω σε αυτό και όσο συναισθηματικά δίνεσαι και βάζεις κομμάτια του εαυτού σου, τόσο βλέπεις ότι εξελίσσεται, ενώ καμιά φορά νιώθουν, δείχνουν τα πράγματα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κι όμως υπάρχουν περιθώρια. Και πάντα θα υπάρχουν περιθώρια όσο είσαι διατεθειμένος να τα βρεις και να προσπαθήσεις για αυτά τα περιθώρια. Εσύ έχεις νιώσει ότι έχεις ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια σου? Όχι καθόλου. Νομίζω καθόλου. Κάποιες στιγμές το νιώθεις, αλλά πολλή στιγμή νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Είσαι ρομαντικός άνθρωπος. Βλέπεις τον άλλο απέναντί σου και αισθάνεσαι ότι έλα να βγάλουμε το καλύτερο που έχεις μέσα σου, ή είσαι πραγματιστής? Νομίζω ότι είμαι πιο πολύ ρομαντικός, ίσως και περισσότερο από όσο θα έπρεπε σε εισαγωγικά, αλλά μ' αρέσει να βλέπω τη θετική πλευρά, να βλέπω τις δυνατότητες. Και οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
σε όλους τους ανθρώπους. Και το επιβεβαιώνω καθημερινά. Όταν πιστέψω σε κάτι και καταφέρω να πείσω τον απέναντί μου ότι πραγματικά μπορεί, πετυχαίνω με μικρά θαύματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι ένας προπονητής, εκτός από το τεχνικό κομμάτι στο άθλημά του, όποιο και αν είναι αυτό, για να επιτύχει καλύτερη επίδοση ο αθλητής του, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ με το κομμάτι της ενσυναίσθησης και της ψυχολογίας του άλλου που έχει απέναντί του και πώς θα το επικοινωνήσει αυτό. Πραγματικά, έτσι. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι. Mm. Στα πρώτα μου βήματα στην προπονητική, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με τα παιδιά, πριν το 2000, φανταστείτε, έχουν περάσει 20 χρόνια καθημερινής ενασχόλησης πλέον σαν προπονητής του σωματείου, έλεγα ότι στόχος μας είναι να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στην Εθνική Ομάδα, σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ομολογώ ότι το πρώτο χρονικό διάστημα με κοιτάζανε και νομίζανε ότι τους έλεγα... Ανέκδοτα. Πραγματικά, ιστορίες... Ότι είσαι θεροβάμος. Μα τι λέει. Ξαφνικά τα όνειρα γίνανε στόχοι και οι στόχοι γίνανε πραγματικότητα και θέσαμε ακόμα μεγαλύτερους στόχους, ακόμα μεγαλύτερα όνειρα και έτσι εξελίσσεται το ένα με το άλλο. Όταν έχεις έναν αθλητή μαζί σου, απέναντί σου, δουλεύετε μαζί, είναι δίπλα σου αυτός ο άνθρωπος, πώς καταφέρνεις να του βγάλεις αυτή τη δύναμη που έχει μέσα του? Καταρχήν είμαι αυστηρός. Είμαι αυστηρός όσον αφορά... Σαν μπαμπάς, σαν γονιός. Γενικώς στις απαιτήσεις μου είμαι αυστηρός. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Μαζί. Δεν θέλω να το κάνεις. Θα το κάνουμε μαζί. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπει ο αθλητής ότι είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Μπαίνεις δηλαδή ψυχή και σώμα και εσύ μέσα σε όλο αυτό. Ότι θα το παλέψουμε και θα κερδίσουμε, αλλά και θα χάσουμε μαζί. Δεν είναι καθένας μόνος του. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε μαζί και ο ένας εξαρτάται ανά πάσα στιγμή από τον άλλον. Ναι. Η μεγαλύτερη αποτυχία που χρεώνεις τον εαυτό σου? Είναι πολλές. Μία που σου δώσε ένα πάρα πολύ δυνατό μάθημα, που είπες ότι τώρα αυτά που ήξερες ξέχασέ τα και προχώρα αλλιώς. Η μεγαλύτερη αποτυχία είναι που δεν κατάφερα σε μια δεδομένη στιγμή να πείσω έναν αθλητή μου ότι πραγματικά μπορεί να πετύχει αυτό που θεωρούσα κατόρθωτο και εγώ το πίστευα και προσπάθησα και με χίλιους δύο τρόπους να το αποδείξω ότι δεν κατάφερα να το κάνω μια φορά. Ο αθλητής τι έκανε, δεν προσπάθησε, εγκατέλειψε? Ναι, θεώρησε ότι δεν μπορώ να το κάνω. Και αυτό το δεν μπορώ, τελικά ήτανε δεν μπορώ όντως. Αυτό δεν είναι όμως ένα μάθημα, ότι υπάρχει και το δεν μπορώ ή το δεν θέλω? Ναι, είναι ένα μεγάλο μάθημα και είναι κυρίως στο ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε καταρχήν όλοι για όλα. Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας και εγώ για τον καθένα να θέσουμε ξεχωριστούς, διαφορετικούς, εφικτούς, δύσκολους στόχους. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι Ολυμπιονίκες, είναι ξεκάθαρο. Αλλά να φτάσει ο καθένας λίγο παραπάνω από αυτό που νομίζει ότι μπορεί. Τότε έχουμε πετύχει το στόχο μας. Το λέμε πάρα πολύ συχνά, αρκεί να το εφαρμόσουμε. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα χρυσό ψαρό από την ικανότητά του να σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο. Το είναι πολύ λαμπρό παράδειγμα έτσι, αυτό για να καταλάβουμε πράγματα. Είναι φτιαγμένο για να κάνει κάτι συγκεκριμένο έτσι. Και το κάνει πάρα πολύ καλά. Επικεντρώσου λοιπόν στο να κάνει πολύ καλά αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και αυτό που μπορεί. Και να το κάνει άριστα, να το κάνει τέλεια. Να το κάνει όσο δεν το έκανε, όσο δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να το κάνει καλά. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν, στην θετική της ανάγνωση, σου έχει δώσει μεγάλες χαρές, σου έχει δώσει στιγμές που η ψυχή σου ανεβαίνει στα ουράνια, σε έχει προσγειώσει και πάρα πολλές φορές. Έχεις νιώσει ποτέ ότι είχες πιστέψει πολύ περισσότερο σε έναν άνθρωπο από όσο πραγματικά μπορούσε ή ο ίδιος πίστευε στον εαυτό του και στις ικανότητές του?
Όχι, νομίζω ότι το να επενδύεις συναισθηματικά στους ανθρώπους έχει πόνο, έχει λύπη, έχει απογοήτευση. Δεν είναι όμως λάθος επιλογή ποτέ. Γιατί ακόμα και μέσα από αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής το οποίο πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πληγωθείς εσύ που επένδυσες, που πίστεψες σε κάποιον και δεν ανταποκρίθηκε, παρά να μην πιστέψεις και να μην φτάσει ποτέ αυτός εκεί που θα μπορούσε να φτάσει. Φόβος, ανασφάλεια, μάλλον φόβος να αναλάβω ευθύνες ίσως. Ναι. Η ευθύνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι η χαρά σου. Να αναλάβω την ευθύνη. Η χαρά του προπονητή. Ναι, ναι. Να δείξω το δρόμο ότι πάμε να το κάνουμε κι αυτό. Μα δεν υπάρχει μα, πάμε να το κάνουμε. Πώς, θα σας δείξω εγώ, μέρα με την ημέρα. Αν ήσουν αθλητής, τι αθλητής θα ήσουν? Υπήρξε αθλητής. Ναι. Ενώ αν ήσουν τώρα, λόγω ηλικίας, δεν ξέρω, αθλητής, δεν θα αθλητής. Τι θα ήσουν από όλα αυτά που σου αρέσει να κάνεις? Θα ήμουν αθλητής ταχύτητα σίγουρα, γιατί μου αρέσει η ταχύτητα, γιατί μου αρέσει η δύναμη, μου αρέσει η αδρεναλίνη, μου αρέσει η ενέργεια η πολύ, η ένταση. Και είναι και αυτό που με συναρπάζει. Μ' αρέσει ο πρωταθλητισμός και έχω μπει πολλές φορές στη διαδικασία να συζητήσω, γιατί άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός είναι η κορυφή του αθλητισμού, δεν είναι κάτι ξένο. Αν κάνεις πρωταθλητισμό βάζοντας υψηλούς στόχους, δεν είναι αναγκαίο το ότι θα πας σε ένα άσχημο δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο, ενώ ότι θα μπει στη διαδικασία των αναβολικών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν είναι αναγκαίο κακό κάποια πράγματα. Το εφ' αγωνίζεστε μπορεί να υπάρχει στον πρωταθλητισμό. Χωρίς την ευκολία. Έτσι. Ο αθλητισμός, ο μαζικός αθλητισμός είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Ο πρωταθλητισμός είναι ένα μάθημα για την ίδια τη ζωή. Είναι μια καθημερινή προσπάθεια για εξέλιξη και βελτίωση. Με αποτυχίες, με αγώνα, με απογοητεύσεις, με νίκες, με ανασφάλεια, με άγχος. Όλα αυτά τα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι εύκολη η ζωή μας. Ο πρωταθλητισμός όμως θα ίσως σε μάθει να στέκεσαι στα πόδια σου λίγο πιο σταθερά. Να γίνεσαι και λίγο πιο σκληρός και με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου όσον αφορά στα αυτά που θα αντιμετωπίσει. Τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό και ξεκινούν από μικρή ηλικία, χάνουν πράγματα. Οπωσδήποτε. Την ανεμελιά, την παιδικότητα, του να ζουν τη ζωή τους. Πιο ανέμελα βασικά. Αυτό. Ακριβώς. Είναι σίγουρο ότι θα κάνουν θυσίες, θα χάσουν πράγματα. Το θέμα είναι τι θα χάσω και πόσο. Πρέπει να αξιολογήσω το τι θέλω και τελικά μέσα από αυτή την πορεία να μπορέσω να το χαρώ, να χαίρομαι αυτό που κάνω, να το αγαπήσω αυτό που κάνω. Να μην το νιώσω ότι θυσιάζομαι γι' αυτό. Το να κοιμηθώ νωρίς το βράδυ ή να μην ξενυχτήσω ή να μην πιω, είναι μια θυσία. Δεν είναι κανένα μεγάλο κατόρθωμα όμως για την καθημερινότητα. Θα έρθουν οι μέρες που θα διασκεδάσεις, που θα αφαιθείς, που πρέπει να το κάνεις να νιώσεις άνθρωπος. Αλλά ο αυτοέλεγχος νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο αθλητής είναι ένας ασκητής. Σωστά το θέτει. Είναι ένας ασκητής ο οποίος καθημερινά πρέπει να είναι σε εγρήγορση, σωματική και πνευματική, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Δεν τον κάνει να υστερεί, κερδίζει άλλα πράγματα τα οποία εξορροπούν αυτή τη ζυγαριά της ζωής. Θέλω να μου δώσει μια φιλική συμβουλή. Μεγαλώνω δύο παιδιά. Μας ακούνε και γονείς που μεγαλώνουν και αυτοί τα παιδιά τους. Είμαστε σε μια εποχή που, δόξα τω Θεώ, σπρώχνουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό από την ώρα που θα γεννηθούν. Το θεωρούμε απαραίτητο, το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Έχουμε όμως πάντα την αγωνία να πέσουν σε ένα καλό προπονητή. Εγώ πώς θα το διακρίνω αυτό? Πέραν τις χημίες που θα έχω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ότι ωραία, με τον Γιώργο, ας πούμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τι θα πρέπει να δω στο παιδί μου για να νιώσω ότι το παιδί μου είναι καλά με αυτόν τον άνθρωπο? Άκουσα κάτι πριν από μερικές μέρες, το οποίο με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο. Αυτό που λέμε τα μηνύματα που παίρνεις. Ναι. Μία μαμά να λέει ότι το παιδί μου γυρνάει ευτυχισμένο στο σπίτι και εμένα αυτό μου αρκεί.
Αυτό λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τώρα τελευταία σε αυτό το κομμάτι. Βλέπεις χαρά. Ναι. Βλέπεις καλή διάθεση. Βλέπεις ένα άνθρωπο ζωντανό και ευδιάθετο. Βλέπεις ένα άνθρωπο που να έχει αυτή τη μαγική λέξη, την ευεξία. Χαρά στο πνεύμα, στο σώμα. Στην ψυχή, όλο. Μπορεί να κάνει πράγματα, να πάρει πρωτοβουλίες. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε καλά χέρια. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί έτυχε να έχω καλούς δασκάλους. Είχα καλούς προπονητές, είχα δασκάλους που πραγματικά αγαπούσαν αυτό που κάνανε. Δίνανε και δινότανε στον αθλητή και είχαν την τάση και την συνέχεια το συναίσθημα του να σε μάθουν. Ναι. Όταν μπορείς, όταν βλέπεις έναν προπονητή, έναν δάσκαλο να μαθαίνει, να διδάσκει, τότε νομίζεις ότι σίγουρα θα βγει κερδισμένο το παιδί. Σίγουρα αυτή τη διαδικασία θα του δώσει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Και αθλητικά και σαν άνθρωπος. Φαντάζομαι όλοι σε ρωτούν ποιοι είναι οι επόμενοι αγωνιστικοί στόχοι για, για τα παιδιά σου, για τους αθλητές σου. Οι στόχοι μας είναι συνεχόμενοι, είναι πάντα υψηλοί. Άμεσα τώρα έχουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα πίστας στον Καναδά. Είμαστε δύο στάσεις, θα έλεγα, πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της πίστας τώρα, έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του δρόμου το Μάιο, όπου κλειδώνουμε και οριστικά τις όποιες θέσεις θα πάρουμε για το Τόκιο. Είμαστε χαρούμενοι το ότι έχουμε εξασφαλίσει θέσεις, ότι θα δώσουμε παρόν στο μεγάλο ραντεβού και δουλεύουμε... Με υψηλές προσδοκίες. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο και όταν με ρωτάνε, μα είναι δυνατόν, μπορούμε να το κάνουμε. Λέω, παιδιά, μπορούμε. Όταν βλέπεις δείγματα του τι μπορείς να πετύχεις, λες, ωραία, είμαστε σε καλό δρόμο. Ξέρεις ότι μπορείς να πιστέψεις. Έχουμε αυτό. Κάποια διαστήματα ελέγχου, όπως λέμε, να δούμε πού βαδίζουμε και ελέγχουμε το πλάνο μας, κάνουμε τις διορθώσεις μας και προχωράμε. Σαν στρατηγός ακούγεσαι, βρε παιδί μου. Είναι ένα παζλ. Ένα παζλ τα οποία πρέπει να μπουν τα πράγματα με μια συγκεκριμένη σειρά, θα πρέπει να μπουν με αρμονία και για να δημιουργήσεις αυτό που θες, αλλιώς θα πας σε κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι παζλ, θα είναι δεν ξέρω, σουρεάλ πίνακας ακριβώς, το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Εύχομαι να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να έχεις υγεία, να είσαι ήρεμος, εισέπραξε πολύ ηρεμία από σένα και αισθάνομαι ότι έτσι είσαι, όσες φορές δηλαδή σε έχω συναντήσει, ναι. Αυτό εισπράττω. Και από τους αθλητές σου επίσης το εισπράττω, αυτό τώρα τους το μεταδίδεις. Να έχεις μια ισορροπία μέσα σου που να σε κάνει να ευχαριστιέσαι όλα όσα σου συμβαίνουν. Αθλητικά, προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσω συναισθήματα και εμπειρίες που ενδεχομένως να ήταν άγνωστα στον πολύ κόσμο. Μακάρι να μπορούμε να εμπνεύσουμε. Γιατί το μεγαλύτερο στοίχημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι να εμπνεύσει τους γύρω του, να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα που ενδεχομένως να διστάζουν. Όταν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Και θαύματα γίνονται κάθε μέρα. Το πιστεύω ακράδαντα, το βλέπω καθημερινά και... Νομίζω ότι το μόνο που αρκεί είναι να πιστέψουμε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και που ήρθες και για αυτά που είπες. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Μίλησες για ανθρώπους που εμπνέουν και τους αγαπάμε πολύ αυτούς τους ανθρώπους και στην καθημερινότητα και στην εκπομπή. Η Βούλα συνάντησε μια γυναίκα που ξεκίνησε τη ζωή της στη Γερμανία, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλέξει να ζει στην Κρήτη. Έζησε πόλεμο, έζησε κακουχία, έζησε τεράστιες αλλαγές και ανατροπές στη ζωή της, αλλά έφερε και αυτή την ανατροπή. Άλλαξε τα πάντα, άλλαξε τη χώρα που ζει, άλλαξε το επάγγελμά της, άλλαξε αυτό με το οποίο ασχολείται. Τώρα πλέον έχει μπει στα βαθιά νερά και ασχολείται με τη γιόγκα, διδάσκει τη γιόγκα και γενικώς απολαμβάνει τη ζωή της με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εγώ και τους θαυμάζω και τους ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι πρέπει. Έτσι. Θέλω να τους γνωρίζω, να σας τους γνωρίζουμε και εσάς και αν μας εμπνέουν, έχει καλώς. Όλο και κάτι μπορούμε να πάρουμε αυτές τις ξεχωριστές προσωπικότητες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.